ξεφεύγει από τον Κατσικογιάννη, πάντα Κούπτσεβιτς, σε μια παλιά για τον Βουτυρίτσα που θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά είναι πολύ ωραία από τον Γιώργα και τελευταία στιγμή πάνω στη γραμμή ο Κάραλιξ θα διώξει και η αμυντική θα στείλουν την μπάλα σε κόρνερ. Έχει τον Βουτυρίτσας στο Γαλίτσιο, η παλιά του Γαλίτσιου για τον Άνταμψη, κόβει ο Παπαδόλος προς στιγμή, έρχεται ο Ανδρεούδης. Αλλαγή παιχνιδιού εκεί που είναι ο Κούπτσεβιτς για τον Βαλαόρα, μπήκε στην περιοχή ο Βαλαόρας, γύρισε την παλιά στο Γιόγκα και η μπάλα είναι στα δίχτυα ακριβώς το 41ο λεπτό. Η Λάρισα εδώ στο Αλκαζάρ προηγείται του Εθνικού με ένα 0, με ένα γκολ που σημείωσε ο Γιόγκας αφού δέχτηκε την ωραία παλιά από τον Βαλαόρα ακριβώς το 41ο λεπτό. Η παλιά του Άνταμτσικ στο κενό χώρο εκεί που είναι ο Ανδρεούδης, πολύ ωραία και αυτός ωραιότερη παλιά για τον ο Γιώργας τώρα αφού πήρε την μπάλα, έρχεται πολύ ωραία και έχουμε το δεύτερο γκολ από τον Ανδρεούδη ακριβώς το 57ο λεπτό. Έγινε η ωραία αναλλαγή της μπάλας από τους επιθετικούς της Λάρισας και σε θέση βολής ο Ανδρεούδης στο 57ο λεπτό θα στείλει και δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Κάραλιτς. Η Λούγκα στο Γιάννη Κατσικογιάννη, κλέβει ο Κούπτσεβιτς για τη Λάρισα, πάντα Κούπτσεβιτς. Το σούτ έξω από την περιοχή, δεν προλαβαίνει, μάλλον προλαβαίνει ο Κάραλης και στέλνει την μπάλα σε κόρνερ, ακριβώς το 74ο λεπτό. Και ο Τσούξος τώρα από δεξιά, πάντα Τσούξτος, ξεφεύγει από τον Μιτσιμπόνα, συνεχίζει ο Τσούξτος, θα κάνει και τη σέντρα. Είναι και ο Κατσικογιάννης, το σούτ θα τον μπλοκάρει, θα στείλει την μπάλα σε κόρνερ, ο Πλίτσης ακριβώς στο 78ο λεπτό. Γεωργάρα στο πλάγιο για τον Εθνικό, Τσούξτος, το σούτ και την τελευταία στιγμή θα μπλοκάρει, αλλά θα γίνει όμως το λάθος, εκεί θα βρεθεί ο Κωνσταντινίδης που θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα, θα γίνει το 2-1 ακριβώς στο 81ο λεπτό.